Και υπήρχε και μια διαφορά στο μέγεθος στα σαλσιφί. Ναι. Το είδαμε, εντάξει. Εκεί, σεφ, φώναξε ο Νικήτα σαν το δάχτυλο της Πόπης. Εγώ άκουσα σαν το πιάτο της Πόπης εχθές. Κλεφού, ένα μικρό δάχτυλο της Πόπης! Σαν της Πόπης εχθές! Σαν το δάχτυλο της Πόπης. Ναι. Σαν μικρό δάχτυλάκι, τόσο ήταν το σαλσιφί το δικό μας. Εμείς με την Πόπη ακούσαμε άλλο. Τόσο ήταν το σαλσιφί. Μα είναι τώρα μονάδα μέτρησης αυτό. Πριν μπούμε μέσα, είμαστε με τα παιδιά και μετράμε τα δάχτυλά μας. Για να δω κάνουμε μονάδες μέτρησης. Εγώ, Νίκος και Πόπη. Του Νίκου ήταν τεράστιο σε σχέση με τον δικό μου, οπότε δεν μπορούσα να κάνω μονάδα μέτρηση. Βάζω τις Καλλιόπες και ήταν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό και λέμε και είναι λίγο πιο λεπτό. Και μου είχε μείνει έτσι. Έπρεπε να κόψεις το δάχτυλο του, αφού έχει 10, να αυτό το πετάξει. Έχει 2 βασικά μικρά. Αυτό. Να πετάξει το άλλο από την άλλη μεριά. Και να το βάλαμε δίπλα. Όσο σκεφτόταν το κεφάλι μου, εκεί το έλεγα. Τι να σου πω. Αλλά έχετε πραγματικά τόσο εξοπλισμό παντού, πράγματα. Χάρακα. Δεν υπάρχει τίποτα σαν το δαχτυλάκι της Πόπης. Έτσι ήταν ο σαλσίφι μας. Άμα το έκαναν, θα ήταν ίδιο. Αυτό δεν άκουσε και καλό. Δεν υπάρχει τίποτα σαν σπάχος εκεί πέρα. Το ξέρω, το ψάξα. Δοκιμασμένο. Εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν άκουσε και καλό. Κάνε έτσι. Τώρα είναι αυτό μέτρο σύγκρισης, αλήθεια. Καλά τους λέω εγώ, άχρηστος μάγειρες. Τέλος.